Είμαστε με τον μελετητή και πρόεδρο της ΠΕΦΑ, Γιάννη Φλωρίδη, και θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που παρατηρούνται φέτος στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Πραγματικά, φέτος έχουμε μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο αντιμετωπίζει τη δήλωση ΟΣΔΕ μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πρώτη φορά. Αυτό που τόσα χρόνια επιζητούσαν τόσο οι αγρότες της χώρας, όσο και οι σύλλογοι και οι φορείς των δικών μας συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουμε ως φορείς υποβοήθησης, υποβολής δηλώσεων, δηλαδή τα ΚΕΔ, ήταν πάντοτε να περάσει το σύστημα στα χέρια και στην διαχείριση του κράτους. Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια, όλοι είναι γνωστό σε όλους ότι το σύστημα λειτουργούσε κάτω από μια ιδιωτική πλατφόρμα με ό,τι κινδύνους και με ό,τι μπορούσαν να συνεπάγεται προβλήματα που μπορούσαν να δημιουργηθούν όταν αυτή τη διαχείριση δεν την είχε το ίδιο το κράτος. Φέτος, με προσπάθειες που ξεκίνησαν όμως και από προηγούμενα χρόνια και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, πλέον η εφαρμογή και όλο το σύστημα διαχείρισης της βάσης δεδομένων πέρασε στην ψηφιακή πλατφόρμα του κράτους και πλέον είναι φορτωμένη η διαχείριση της και η υποβολή της δήλωσης στο γνωστό πλέον σε όλους τους Έλληνες πολίτες, στο gov.gr. Παραγωγός, τι θα πρέπει να προσέξει? Πρωτού φτάσουμε στον παραγωγό, θα ήθελα να σας κάνω γνωστό ότι αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλαγή, τόσο της ψηφιακής πλατφόρμας όσο και της συγκεκριμένης εφαρμογής, έφερε σε μια δυσκολία και σε μια χρονική καθυστέρηση την όλη υλοποίηση του έργου. Είναι όλη η παραγωγή, ξέραν ότι αυτή την εποχή είχαν τελειώσει είχαν αρχίσει την υποβολή της δήλωσης. Φέτος όμως χρονικά έχουμε μια αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Και όπως είναι φυσικό, όταν πάμε από ένα σύστημα, από μια εφαρμογή σε μια άλλη εφαρμογή, τόσο η προσαρμογή της ίδιας της πλατφόρμας, της ίδιας της εφαρμογής, η οποία χτίζεται αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, αλλά και η εκμάθηση και από τους χειριστές, είτε όταν ο παραγωγός από μόνος του πάει να υποβάλει τη δήλωσή του, αλλά ακόμα και οι χειριστές των ΚΕΔ, των δικών μας υπηρεσιών, έχουν και αυτοί, χρειάζονται ένα χρόνο προσαρμογής, ένα χρόνο εκμάθησης, και όπως ξέρουμε κάθε χρόνο έχουμε και πολλές, μα πάρα πολλές αλλαγές στην ίδια τη δήλωση. Αυτό που ο παραγωγός για φέτος πρέπει να προσέξει είναι πάλι τα 5 βασικά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη σωστή υποβολή της δήλωσης. Το πρώτο είναι οι ιδιόκτητες εκτάσεις του να είναι αποτυπωμένες στο ε9 με σαφήνεια και όπως ακριβώς δηλώνονται και στη δήλωση της ενιαίας ενίσχυσης. Δεν μπορεί να έχουμε ένα κτήμα στο ε9 5 στρέμματα και εμείς να ζητάμε να επιδοτηθούμε για 10, που μπορεί πραγματικά να καλλιεργούμε 10, αλλά τα 5 στρέμματα να μην έχουμε τους νομιμοποιητικούς τίτλους. Ένα είναι ένα βασικό αυτό. Δεύτερο βασικό που πρέπει να προσέξουν όλη η παραγωγή είναι να δηλώνουν σωστά τη θέση του χωραφιού τους. Σε αυτό έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, όχι όμως στο τέλειο. Επειδή είχαμε και το εθνικό κτηματολόγιο και με βάση το εθνικό κτηματολόγιο έχουν οι παραγωγοί πήγαν, μέτρησαν τις εκτάσεις τους, αποδέχθηκαν κάποιες εκτάσεις που τα προηγούμενα χρόνια ξέρουμε ότι ήταν λίγο δύσκολο να αποδειχθούν ότι οι εκτάσεις τους ήταν σε αυτό το προβολικό σύστημα, αυτά τα τετραγωνικά μέτρα. Ένα τρίτο που πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί είναι τα μισθωτήρια συμβόλαια τα οποία καταθέτουν μαζί με την αίτηση όταν ενοικιάζουν. Όταν πρόκειται για βοσκοτόπους, τα μισθωτήρια συμβόλαια αυτά πρέπει να έχουν απαραίτητα και το ΑΤΑΚ που έχει στη δήλωση το ε9 ο ιδιοκτήτης. Το ΑΤΑΚ τι είναι? Το ΑΤΑΚ είναι ένας κωδικός αριθμός που έχει κάθε κτήμα στο ε9. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει το κτήμα και με αυτόν τον τρόπο το κτήμα με αυτό το νούμερο διασταυρώνεται και ελέγχεται μεταξύ παραγωγού και ενοικιαστή αν
συμφωνεί στην έκταση, αν συμφωνεί στο είδος και δεν είναι βοσκότοπος αλλά είναι καλλιέργεια. Αυτά τα τρία είναι τα βασικά για όλους τους παραγωγούς. Ένα τέταρτο βασικό που αφορά ειδικά τους κτηνοτρόφους έχει να κάνει με τη δήλωση του ζωικού κεφαλαίου. Η δήλωση του ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή μας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Μία κατηγορία είναι τα εγωπρόβατα, στα οποία εγωπρόβατα θα πρέπει ο παραγωγός οπωσδήποτε να έχει κάνει τις απογραφές του, το χρονικό περιθώριο που δίνεται της προηγούμενης χρονιάς μέσα στο Δεκέμβριο, θα πρέπει να έχει αποτυπώσει στο Μητρό σωστά την κτηνοτροφική του εκμετάλλευση, τον αριθμό των ζώων που έχει αυτή τη στιγμή και αυτά που πρόκειται να κρατήσει μέχρι τις 31 Δεκάτου, την ποσότητα γάλακτος την οποία θα πουλήσει περίπου μέσα με βάση τα προηγούμενες χρονιές, ώστε να μην κινδυνεύουν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις του. Αλλά στους κτηνοτρόφους, επειδή μπαίνουν και θέματα που έχουν να κάνουν με την πολλαπλή συμμόρφωση, με τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή τηρούν τα βιβλία ζωών νεκρών, θα πρέπει να δίνουν και σε αυτό ιδιαίτερη σημασία, να ενημερώνονται και από τους μελετητές τους, γιατί συνήθως όλη η παραγωγή λίγο πολύ έχουμε ενταχθεί σε προγράμματα, να ενημερώνονται από τους μελετητές τους ή από τα κύρια στα οποία υποβάλλουν τη δήλωση και να είναι έτοιμοι και κάθε φορά να συμπληρώνουν το βιβλίο αυτό. Η άλλη ομάδα των βοτρόφων, η πέμπτη κατηγορία, η ομάδα των βοτρόφων, είναι αυτή στην οποία μπορεί να παρουσιαστούν αρκετά προβλήματα χωρίς να έχουμε και τη δυνατότητα να τα επιλύσουμε. Θα πρέπει οι βοτρόφοι, όταν έχουν γένες, θανάτους, σφαγές και οτιδήποτε μεταβολή στο ζωικό κεφάλαιο, να ενημερώνουν άμεσα την κτηνιατρική βάση. Επειδή στις αιτήσεις αυτές δεν κάνουμε καμιά επέμβαση εμείς ως ΚΙΔ να μειώσουμε, να αυξήσουμε ή να διαγράψουμε ζώα, έρχεται αυτόματα από το σύστημα της βάσης του κτηνιατρίου αυτή η διαδικασία και αυτός ο έλεγχος. Καλό είναι να προσέξουν οι παραγωγοί, να έχουν ενημερώσει τη βάση δεδομένων στην κτηνιατρική βάση και να έχουν σωστά δηλωμένα τους τα βοήθη, ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στις πληρωμές. Αυτές είναι οι βασικές υποχρεώσεις και εκεί πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί, ώστε να έχουμε μια σωστή δήλωση. Υπάρχει περίπτωση λόγω του μεταβατικού αυτού σταδίου να παρατηρηθεί καθυστέρηση στις πληρωμές? Είναι κάτι το οποίο φοβόμαστε κι εμείς. Είναι κάτι που μας ανάγκασε και εμάς σαν ΠΕΦΑ, σαν σύλλογο, να αναλάβουμε κάποιες πρωτοβουλίες, πρώτον για να προστατεύσουμε τις δικές μας επιχειρήσεις και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους Έλληνες αγρότες, αλλά και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι ήταν αυτή η μας η ανησυχία, ότι όλη αυτή η καθυστέρηση μπορούσε να δημιουργήσει ή μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις πληρωμές. Γιατί όλη αυτή η εργασία που γίνεται, όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχει παραγωγός, ΚΙΒ, αυτή η γραφειοκρατία έχει ένα σκοπό. Σκοπός είναι το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο μάλλον, στις αρχές Οκτωβρίου και στο Δεκέμβριο, ο παραγωγός να πληρωθεί τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Πραγματικά παρατηρήσαμε αυτό και μας ανάγκασε να επισκεφτούμε πολλές φορές τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Έχουμε φτάσει πολλές φορές τόσο στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Γιωργαντά, όσο και στο γραφείο πλέον και ήρθαμε σε πολλές φορές σε στενή επαφή με τους συνεργάτες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει αναλάβει την υλοποίηση πλέον της πλατφόρμας και του έργου, το τεχνικό κομμάτι του ΤΟΖΑ. Έχουμε και την απόλυτη διαβεβαίωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ότι και οι χρόνοι οι οποίοι απαιτούνται για να ολοκληρωθούν σωστά οι αιτήσεις και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να προλάβουμε να μην παρεκκλίνουμε από τους χρόνους πληρωμής όπως αυτές ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Μας διαβεβαίωσε τόσο ο Υπουργός, θα δοθούν
διευκρινήσεις και θα βγουν εγκύκλοι τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο θα ρυθμίσουν ότι τεχνικά προβλήματα παρουσιαστούν μέσα από την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής, της νέας εφαρμογής. Γιατί θα παρουσιαστούν προβλήματα και είναι φυσικό. Εμείς, σαν και δέχουμε αυτή την ανησυχία, εξαιτίας αυτής της ανησυχίας έχουμε προβεί σε καταγραφή όλων των προβλημάτων, τα οποία βλέπουμε ότι ορατά μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην πληρωμή. Τα έχουμε δώσει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αναλάβει να επιτηρεί το έργο. Έχουμε πάρει υποσχέσεις ότι θα τελειώσουμε γρήγορα αυτές τις νέες μεταβολές. Βέβαια βλέπουμε ότι παρατηρείται πάλι μια μικρή καθυστέρηση, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε, θα γίνουν όλα όπως πρέπει και όπως γίνονται κάθε χρόνο τόσα χρόνια τώρα. Πρώτον, γιατί και εμείς έχουμε εμπειρία ως ΚΙΒ, δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια πάνω στο αντικείμενο, ξέρουμε που πονάει, που δεν πονάει, ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες της ο καθένας μας στην περιοχή που εργάζεται, έχουμε το κατάλληλο στελεχειακό δυναμικό, γιατί και φέτος είχαμε και εδώ μια άλλη αλλαγή. Ξαναυποβάλαμε φακέλους υποψηφιότητας με καινούργια κριτήρια, με πιο αυξημένες απαιτήσεις όσο αφορά από τις επιχειρήσεις που πιστοποιηθήκαμε σε όλη την Ελλάδα, με μεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, και νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε κίνδυνο. Βέβαια την ανησυχία, πάλι θέλω να το πω, την έχουμε. Έχουμε πάντοτε τα μάτια ανοιχτά, είμαστε πάντοτε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο και νομίζω ότι δεν θα σπάσει ο κρίκος της αλυσίδας ώστε να παρατηρηθεί τέτοιο σοβαρό πρόβλημα για τους αγρότες. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει? Οι αιτήσεις ήδη βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό στάδιο, τουλάχιστον από πλευράς των ΚΙΒ, που έχουν προσαρμοστεί λίγο με τη νέα εφαρμογή. Όχι μόνο έχουν ξεκινήσει, αλλά έχει δοθεί και μια ημερομηνία λήξης της περίοδου υποβολής, που είναι η 30 Ιουνίου. Εμείς ως ΚΙΒ στη Γεωτεχνική Αιγαίου πλέον, όχι μόνο έχουμε ξεκινήσει, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που αρκετές αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν εκείνες τις τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζει η εφαρμογή, αλλά και δεν έχουμε και τις ανάλογες εγκυκλίους ακόμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτές τις αιτήσεις να τις κρατάμε προς επεξεργασία, αλλά ουσιαστικά δουλεύουμε και οριστικοποιούμε και αιτήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, όπως είναι αυτή τη στιγμή από την εφαρμογή, να οριστικοποιηθούν. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, πιστεύω και πανελλαδικά. Είμαστε μέσα στις καλές περιοχές, μέσα στους καλούς που φορτσάρουμε, και νομίζω ότι θα προκάμε. Το ίδιο πιστεύω ότι συμβαίνει και στους υπόλοιπους συναδέρφους. Κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι υπόβαλαν τη δήλωσή τους, γιατί είχαν πολύ μικρές δηλώσεις, τις υπέβαλαν μόνοι τους μέσα τους στο σύστημα, ξέρω ότι έχουν υποβάλει και αυτοί έχουν ξεκινήσει, άλλοι έχουν υποβάλει. Από ό,τι εκτιμάται και από το Υπουργείο και μας ενημερώνουν από την υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, πάνω από 18.000-20.000 σήμερα έχουν περίπου οριστικοποιηθεί αιτήσεις ενιαίας ενίκης, πάλι σε πανελλαδικό επίπεδο. Τώρα σε τοπικό επίπεδο δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά αυτό που βλέπω από εμάς είναι, ναι, έχουμε προβλήματα, αλλά πάνω στα προβλήματα δεν τα εργαζόμαστε, τα λύνουμε και συνεχίζουμε την διαδικασία. Καλούμε τους παραγωγούς με τηλεφωνικά να κάνουμε ραντεβού ώστε να μας φέρουν δικαιολογητικά, να μας κάνουν υπόδειξη κάποια κτήματα, να τροποποιήσουν αν είναι ανάγκη και κάποια ε9, όπως είπαμε, να κάνουν δηλαδή όλες αυτές τις διαδικασίες, και προχωρούμε κανονικά στη γεωτεχνική. Καλούμε και όλους τους όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν για πρώτη χρονιά δήλωση, είτε γιατί έχουν μεταβολές, μεταβιβάσεις κτλ., να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας, γιατί όλη αυτή η διαδικασία χρειάζεται και μια τακτοποίηση, ένα χαρτομάνι, και πιστεύω ότι η πορεία του έργου θα ικανοποιητικά θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα.
Όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται στο ΟΣΔΕ, τι επιπτώσεις θα έχουν την επόμενη χρονιά όπου αλλάζει η κοινή αγροτική πολιτική? Πραγματικά. Ίσως αυτό που ζούμε φέτος είναι και μια πρόβα general το τι θα γίνει του χρόνου, γιατί πραγματικά του χρόνου έχουμε τεράστιες αλλαγές, όπως είναι γνωστό σε όλο τον αγροτικό κόσμο, σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή επιδότηση. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική πάει μπροστά, αλλάζει, διαμορφώνεται, άρα πρέπει να διαμορφωθούν και όλες οι διαδικασίες οι οποίες παρατηρούνται στην υποβολή των δηλώσεων. Γιατί με βάση αυτές έχουμε και τις αντίστοιχες, είπαμε, πληρωμές. Ήδη γίνεται μια προσαρμογή όλης αυτής της διαδικασίας και όλης αυτών των εφαρμογών που χρησιμοποιούμε σε ένα καινούργιο σύστημα που θα έχει να κάνει πλέον μόνο με δορυφορικούς ελέγχους. Οι δορυφορικοί έλεγχοι πλέον γίνονται κεντρικά από τις υπηρεσίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με κέντρο της Βρυξέλλες και κάθε χώρα να προσαρμόζεται σε ένα περίπου όμοιο σύστημα υποβολής και ελέγχου των αγροτικών κοινοτικών επιδοτήσεων. Αυτό θα είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα, το οποίο θα δούμε λίγα κομμάτια του φέτους μέσα στην εφαρμογή, του χρόνου θα έχουμε τεράστιες αλλαγές. Θα έχει να κάνει με την πλέον με ελέγχους οι οποίοι θα ολοκληρώνονται και θα γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Από αυτούς τους ελέγχους θα προκύπτουν αποτελέσματα στα οποία με SMS, με μέσω δικτυακών πλατφορμών θα ενημερώνεται ο παραγωγός. Αν συμφωνεί, αν δεν συμφωνεί, θα βάζει δικαιολογητικά που να αποδεικνύει αυτό που αυτός ισχυρίζεται ότι εμφανίζεται στις καλλιέργειές του ή στις δηλώσεις του. Το σύστημα θα είναι πιο πολύ προειδοποιητικό και όχι τιμωρητικό όπως είναι σήμερα. Γιατί σήμερα το σύστημα είναι τιμωρητικό. Αν παραδείγματος χάρη ένας παραγωγός είτε από τεχνικό λάθος, είτε από λάθος, είτε από αφέλεια, είτε και πολλά συμβαίνουν, είτε από προφανή σφάλμα έχει κάποια διαφορά στην δήλωσή του, το πρώτο πράγμα που μπαίνουν είναι ποινές. Και οι ποινές είναι δυσβάστακτες. Το ξέρουν αυτό οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι. Αυτό το σύστημα θα είναι προειδοποιητικό. Θα λειτουργεί ως σύστημα ανοιχτό και η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή όλη τη χρονιά. Δεν θα έχουμε υποβολή δηλώσεων όπως κάνουμε τώρα που λέμε ότι ξεκινάει τότε, λίγη τότε. Θα έχουμε όλη τη χρονιά ενημέρωση και θα ενημερώνεται η αίτηση δήλωση με ό,τι καινούργιο στοιχείο προκύπτει στην αγροτική εκμετάλλευση του κάθε παραγωγού. Θα ενημερώνεται, όπως είπαμε, για τα τυχόν προβλήματα. Θα μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις, ενστάσεις, ας το πω έτσι, με σύγχρονα μέσα, με φωτογραφίες που θα παίρνει με κινητά, τα οποία θα έχουν πιο αναφερόμενη και χρονική περίοδο αλλά και θέση, με drone τα οποία θα σηκώνουμε και θα ελέγχουμε μια ολόκληρη περιοχή για το αν είναι καλλιεργημένη με τα δεδομένα αυτά και θα έχει ως αποτέλεσμα την πιο γρήγορη αλλά και την πιο δίκαια πληρωμή. Γιατί όσοι είναι γνωστό, σε κάποια θέματα παρατηρούνται κάποια σοβαρά προβλήματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ανθρώπων οι οποίοι να υπαρισχωρηθούν στο σύστημα και χωρίς να είναι δικαιούχοι 100% να παίρνουν επιδοτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαρά γεωργοί. Αυτό το σύστημα του monitoring, όπως αναφέρεται, ήδη πιλωτικά θα δουλέψει και φέτος στην Ελλάδα σε τρεις περιοχές. Δεν είμαστε μέσα σε αυτές τις περιοχές, γιατί δεν έχουμε μεγάλες διαφοροποιήσεις στις καλλιέργειες εμείς εδώ στη Λέσβο. Οπότε όλο αυτό το σύστημα φέτος θα προσαρμόσει και εμάς, αλλά και τον παραγωγό σε αυτό το καινούριο που έρχεται για την επόμενη 7 ετία.